Γεια σα, φίλε και φίλοι του καναλιού. Καλώ ήρθατε στο κανάλι μου. Γεια σα για του παλιού, για του καινούριου. Σα ευχαριστώ για την υποστήριξη. Αν είσαι καινούριο, κάνε την εγγραφή σου. Δε τα υπόλοιπα βίντεο που έχω ανεβάσει στο κανάλι μου για να δει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη θεματολογία η οποία σε ενδιαφέρει με πολύ όμορφε αναλύσει. Το όνομά μου είναι Ακάση, είμαι αριθμολόγο, αστρολόγο και αναλυτή ταρό και μέσα από το κανάλι μου κάνουμε τέτοιε προσεγγίσει και πολύ όμορφα ρεξίματα. Πάμε να δούμε κατευθείαν το θέμα μας. Είναι το «Διάλεξε μια κάρτα». Ε, θα το φτιάξουμε μαζί, θα δείτε πώς θα το φτιάξουμε μαζί, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ έτσι, ενδιαφέρον. Και να εξηγήσω και δύο-τρία πράγματα. Το θέμα μας είναι ε, τι καινούριο, τι θετικό έρχεται. Ε, αφορά την περίοδο από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που δείτε δηλαδή στο βίντεο, και πηγαίνει και για όλο το δηλαδή, 2021 και για όλο το 2022. Δεν είναι ακριβώς πρόβλεψη. Δηλαδή δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν προσεγγίζουμε ακριβώ σαν πρόβλεψη, σαν μια πρόγνωση του τι έρχεται και τι θα γίνει κυρίω. Όσο περισσότερο, ακούστε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, στο τι χρειάζεται εμεί να κάνουμε. Θα σα πω κάτι. Στα ταρό και από την εμπειρία που έχω με τα ταρό, πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι, πολλέ φορέ τα ταρό δεν κάνουν πρόγνωση. Δεν κάνουν μια πρόβλεψη. Άσχετα αν εμεί το ονομάζουμε πρόβλεψη κτλ. Πολλέ φορέ τα ταρό δείχνουν μια διαδρομή. Δείχνουν μία ενέργεια, δείχνουν μία πληροφορία. Αν θέλετε, γιατί η ενέργεια είναι πληροφορία, δεν θα το αναλύσω περισσότερο γιατί σημαίνει αυτό. Έχω, το έχω αναλύσει σε κάποια άλλα βίντεο. Μπορείτε να το δείτε, να το ψάξετε. Αυτή η πληροφορία για τον καθένα είναι ξεχωριστή, είναι μοναδική. Μπορεί εγώ να τραβήξω ένα χαρτί, για κάποιον, για κάποια να σημαίνει κάτι, να σημαίνει το α, για κάποιον να σημαίνει κάτι διαφορετικό. Επίσης είναι ένας γενικός συντονισμός, ο οποίος αυτός σας βοηθά να πάρετε την πληροφορία και να πει ναι, όντω έτσι είναι. Όταν ρίχνω και εγώ για μένα καμιά φορά για ένα δικό μου θέμα που με απασχολεί για κάποιου άλλου, ε, γενικότερα, ε, είναι η πληροφορία. Πολλέ φορέ θέλουμε να μα απαντήσουν τα χαρτιά: Ναι, όχι, θα γίνει έτσι, θα γίνει αυτό. Πολλέ φορέ μα απαντάνε: Ότι ξέρει κάτι, ισχύει αυτό στο παρόν, αλλά δε το όμω, τι χρειάζεται να κάνει, να δει, προκειμένου να δει την αλήθεια. Οπότε έτσι θα το προσεγγίσουμε με αυτή τη μεθοδολογία, όπω και τα υπόλοιπα βέβαια. Αλλά απλά το ξεκαθαρίζω τώρα σε αυτό το βίντεο. Δεν είναι ακριβώ πρόβλεψη. Πρόβλεψη είναι βεβαίω, έχει και στοιχεία πρόβλεψη, αλλά το μήνυμά σα. Ποιο είναι το μήνυμα, πρώτα χάρη και εγώ θα διαλέξω μαζί σα, στο διάλεξε μια κάρτα, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο χρειάζεται εμεί να κάνουμε προκειμένου να μα έρθουν θετικά πράγματα. Δεν είναι μόνο να μένουμε στάσιμοι ή στάσιμε και να λέμε Α, ωραία, περιμένω από το Θεό, α πούμε, να, να, γυρίσει. Χρειάζεται και η δική μα ενέργεια και η κίνηση δική μα. Είναι αυτό που λέγανε και οι αρχέ στην Αθηνά και χείρα Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όντω ο Θεό θα μα βοηθήσει η θεία δύναμη, η θεία χάρη θα μα βοηθήσει ή όποιο ό,τι πιστεύει ότι υπάρχει, σε όποια θρησκεία, σε οτιδήποτε, σε οτιδήποτε το βαβίζω, αφήσω έτσι ανοιχτό. Χρειάζεται όμω και η δική μα ενέργεια. Οπότε η πνευματική ενέργεια και η ενέργεια η δική μα, η γήινη, όταν συνδεθούν, είναι αυτό το οποίο φτιάχνουν, ε, αν θέλετε, την, την, κατάσταση για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Που πολλέ φορέ ναι, άλλε φορέ μπορεί να είναι χαρούμενε καταστάσει, άλλε οδυνηρέ, άλλε φορέ με αγωνία, με πόνο, αλλά ε, κάτι εμεί πρέπει οπωσδήποτε στη ζωή μα να αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε το χαρακτήρα μα, θα αλλάξουμε την συμπεριφορά μα, θα αλλάξουμε πώ αντιδρούμε στο ερέθισμα. Αυτό εξαρτάται τώρα από τον καθένα. Λοιπόν, επίση, μία μικρή ε, διάκριση θέλω να κάνω και επεξήγηση. Έχετε, όπω θα δείτε εδώ, υπάρχουν Αιγυπτιακέ κάρτε. Υπάρχουν αυτέ οι πανέμορφε Αιγυπτιακέ κάρτε, οι οποίε είναι ίδιε με αυτέ εδώ πέρα. Είναι ίδιε. Είναι το ίδιο deck. Όμω, και τι διάλεξα. Μ, τι διάλεξα, για να δω. Ο, το άρμα λοιπόν που σημαίνει οι επιλογέ που έχουμε στη ζωή μα, έτσι τώρα εντελώ στοιχεία, και έχει και το τζόκερ γιατί στι Αιγυπτιακέ το τζόκερ παίζει, εντάξει να το πούμε έτσι, που είναι η κάρτα των αλλαγών και των θαυμάτων και η πίστη. Είναι τι λέγαμε προηγουμένω για το Θεό, έχει πίστη λοιπόν στο, στο θεϊκό σχέδιο και στη συμμετοχή ε, του Θεού στη διαδικασία και θα σε βοηθήσει. Όμω τώρα να πούμε το εξή εδώ. Οι κάρτε αυτέ έχουν μια μικρή ιδιαιτερότητα και θα σα την εξηγήσω. Έπεσαμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα, αυτό σημαίνει στι Αιγυπτιακές, έτσι, όπως και σε αυτές εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Α, και εδώ πάλι έπεσε τζόκερ, πάλι το ίδιο, κάρμα και τα λοιπά που λέγαμε. Λοιπόν, ελάτε εδώ να δείτε τώρα. Ενώ αυτές εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το συμβολάκι, είναι το σπαθί, εδώ είναι το μπαστούνι. Αν παρατηρήσετε εδώ, εδώ παρόλο που είναι μπαστούνι, το βλέπετε, είναι η αποτύπωση σπαθί. Γιατί είχα κάνει και κάποια στιγμή ένα άλλο βίντεο και προσπαθούσα να τα εξηγήσω εγώ και τα εξηγούσα σύμφωνα με την εικόνα που υπήρχε και υπήρχε ένα μπέρδεμα. Παρόλα αυτά όμως, η επεξήγηση θα γίνει ως μπαστούνι, αλλά θα κάνω σε διασμό και ως σπαθί. Εντάξει, δηλαδή, να δω εδώ πέρα ένα άλλο σπαθί, να το δείτε. Το σπαθί δηλαδή εδώ, να, ας πάρουμε τον άσο. Το, το, ενώ αυτό θα λέγεται άσο σπαθί, στην ουσία κοιτάξτε τι έχει, έχει μπαστούνι. Η αποτύπωση έχει μπαστούνι. Παρόλα αυτά όμω, εγώ θα κάνω το συνδυασμό και στα δύο και θα το κάνουμε, θα, θα γίνει μια χαρά. Θα χρησιμοποιήσω και ηλικιακέ, θα χρησιμοποιήσω τι κάρτε τι οποίε μ' αρέσουν εμένα ε, και αισθάνθηκα εγώ με τι συντονίζομαι και πώ πρέπει να γίνει. Εντάξει, mm. λοιπόν, τι κάνω πρώτα απ' όλα πολύ, πολύ πολύ γρήγορα, αν και έχω ανακατέψει, να κάνω και εγώ ένα πολύ μικρό ανακάτεμα για να αρχίσουμε να φτιάξουμε το διάλεξε μια κάρτα, θα γίνει με τέσσερις κάρτες. Τι θετικό έρχεται από εδώ και πέρα. Ή τι χρειάζεται εμείς να κάνουμε, ώστε να έρθει, να έρθει το θετικό από εδώ και πέρα. Εντάξει. Τώρα, ναι, αν ακούσετε κάποιο σκυλάκι, φιλοξενώ ένα σκυλάκι μιας φίλης, οπότε μην, ε, μην γιατί μ, δεν πειράζει. Α, ε, την ακούτε. Αν ακούγεται. Λοιπόν, ωραία. Ανακατεύω. Αυτές είναι άλλες ειδικέ κάρτες. Α, λοιπόν, αυτές είναι αιγυπτιακές. Αυτές είναι ωραίε ωραίες ελληνικές. Ε, θα τις έχετε δει ίσως και σε άλλα κανάλια ή οτιδήποτε. Αυτές λέγονται σύμπυλα. Είναι σύμπιλα Ντι είναι του Νοστράδα Είναι ειδικέ σύμπηλα του Νοστράδα Θα το δούμε. Αιγυπτιακές που τις είδαμε προηγουμένως με ειδικέ αποτυπώσεις. Ωραία. Θα μας βοηθήσουν λοιπόν να χτίσουμε εδώ πέρα τη βάση μας. Στο διάλεξε μια κάρτα. Καθαρά λοιπόν όπως βλέπετε. Καθαρά αιγυπτιακές. Με πολύ ωραίες εικόνες. Συνδυασμό θα κάνουμε εδώ πέρα. Και συμβόλου αλλά και αποτύπωσης. Ε, και το τι θέλει να μας πει η κάρτα και φυσικά και οι καθαρά κλασικές ή μου το κλασικό και κλασικές κάρτες που και αυτές θα μας βοηθήσουν ε, στην αποτύπωσή μας και στην προσέγγιση μας. Ωραία, λοιπόν. Θα τα βάλω λοιπόν τώρα στη σειρά, μισό λεπτό, στη σειρά. Έτσι, για να αρχίσω να μαζεύω εγώ και να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε, να φτιάχνουμε τα decks Λοιπόν, 1, 2, 3 και 4. Ωραία. Τα αφήνουμε λοιπόν στην άκρη. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο. 1, 2, 3 και 4. Βλέπετε και εσεί πώ οργανώνουμε το δεκ μα. Πάμε στο επόμενο. Ωραία. 1, ωραία. Εδώ βγήκαν 2. Άστε. Δεν πειράζει. OK. 2, 3 και 4. Οι κλασικέ 1, 2, 3, 4. Τι θα γίνει λοιπόν, τι έρχεται, τι θετικό έρχεται στη ζωή μα. Τούνο στραδάμω 1, 2, 3 και 4. Εδώ έχουμε 1, 2, 3 και 4. Ωραία, πολύ όμορφα. Και πάμε τώρα. Να τα φτιάξουμε. Φαίνονται, εδώ φαίνεται πολύ ωραία. Μόνο να το, ας το γυρίσω αυτό να φαίνεται. Δεύτερο πακετάκι Τρίτο, τώρα μπορεί εσεί και διαστηντικά να έχετε ήδη επιλέξει, εντάξει, 1, 2, 3, 4, αυτή είναι η σειρά, μπορεί να έχετε ήδη επιλέξει, από πριν αυτά τι σα έχει κάνει εντύπωση ή όχι, επιλέξτε, σα αφήνω λίγα δευτερόλεπτα, για να ξεκινήσουμε, βλέπω και εγώ, ωραία να το ισιώσω λίγο εδώ, βλέπω και εγώ με τι και τι θα επιλέξω, για να δούμε, 1, 2, 3, 4, λοιπόν εγώ θα πάρω το 4, θα πάρω το τελευταίο πακέτο δηλαδή. Τι χρειάζεται να κάνουμε, τι καινούριο έρχεται, τι θετικό έρχεται, ποιε είναι οι κινήσει που χρειάζεται, ποια είναι η πληροφορία που εμεί χρειάζεται να δούμε ώστε να ανοίξουμε στη θετική ενέργεια για να έρθει κάτι θετικό στη ζωή μα. Όσο και αν τα πράγματα είναι περίεργα και δύσκολα. Δεν είναι εύκολα. Περνάμε περίεργε καταστάσει. Επίση, να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο πρωτού ξεκινήσω ότι ακόμα και αστρολογικά. Υπάρχουν περίοδοι όπου περνάμε καλά, υπάρχουν περίοδοι όπου περνάμε δύσκολα. Γενικότερα, για την Ελλάδα, περίπου από το τέλος του 2007 με, ναι, 2007, με αρχές του 2008, έχουμε μπει με τη συμμετοχή του Κρόνου και του Πλούτονα σε κάποιε ιδιαίτερε περιπέτειες, κυρίω οικονομική φύσεω και περιορισμών. Δεν είναι τυχαίο. Αν με ρωτήσετε, αν το έχουν προβλέψει κάποιοι αστρολόγοι, εγώ που ακολουθώ κάποιους και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, είχαν προβλέψει γενικότερα, χωρί να μπορούν, μπορούν να πούνε ότι ναι, είναι ο κορονοϊό, χωρί να πούνε ότι είχαν πει ίσω κάποιο ιό κτλ. Ε, Πάντω, ναι, είχε προβλεφτεί. Επειδή με ρωτάνε, μα είναι αστρολογία, ισχύει. Ναι, η αστρολογία, η σωστή αστρολογία που επαγγελματίε και στου σοβαρού ανθρώπου, μπορεί να μα δώσει σημαντικέ πληροφορίε. Εντάξει, δύο Γάλλοι και κάποιοι Έλληνε που ξέρω εγώ, δεν θέλω να πω τα ονόματα τώρα, γιατί μην θεωρεί, γιατί δεν ξέρω και με την άδεια του YouTube τι γίνεται τώρα. Γιατί αλλάζουν τα πράγματα συνέχεια, και θέλω να είμαι προσεκτικό. Ναι, είχαν προβλέψει κάποια πράγματα. Αυτό το αφήνω εδώ πέρα, απλά για όσου λίγο έτσι προβληματίζονται. Πάμε τώρα στα δικά μας. Να πάμε στο πρώτο πακέτο και να αρχίσουμε όμως ανάποδα, να αρχίσω εγώ να τα ανοίγω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν έναν βασιλιά, ωραία, έναν βασιλιά κούπα. Να τα φέρνω και εδώ κοντά να τα δείτε. Έχουμε ένα πέντε πεντάκτηνο. Οκ. Okay. Έχουμε από τις ε, Αιγυπτιακές κλασικές, εντάξει, εδώ είναι το μπαστούνι, είναι το 7 μπαστούνι, αλλά με αποτύπωση σπάθιων, παίζει ιδιαίτερο ρόλο, θα το, α, θα το εξηγήσουμε, θα το δούμε, θέλει προσοχή. Λοιπόν, ωραία, έχουμε έναν ε, κουπάτο, έναν ρίγα, έναν βασιλιά κουπάτο, ωραίο, καλό αυτό. Έχουμε από τις κλασικές κάρτες μία εννέα κούπα, καλό αυτό. Άσα, θα τις φέρω πιο εδώ, ωραία να κάνουμε χώρο, για να χωρέσουν και οι υπόλοιπε δύο, για να κάνουμε το συνδυασμό μας τώρα και να αρχίσουμε την επεξήγησή μας. Εδώ έχουμε, α, μάλιστα, εδώ έχουμε τα η ουτσέλι, θα τα λέω στα Ιταλικά. ωραία, είναι πολύ καλό αυτό, είναι τα πουλάκια δηλαδή, στην κλασική αποτύπωση της Lenderman και έχουμε επίσης και έναν άλλον κουπάτο, ωραία, εδώ έχουμε πολλές κούπες, εδώ έχουμε αρκετούς κουπάτου. και έναν ε, κουπάτο... Ε, ε, Ρίγα είναι αυτό, ένα νεαρό δηλαδή, ε, νεαρής ηλικίας, ναι, ο οποίο έρχεται και αυτό να συμπληρώσει λοιπόν το πάζλ. Τι έχουμε εδώ πέρα τώρα να δούμε, φαίνονται όλα, φαίνονται όλα. Να ξεκινήσουμε λίγο, μάλλον να δούμε λίγο την ιστορία. Τη βλέπετε, νομίζω ότι τα βλέπετε. Να τα φέρω εδώ κοντά. Ε, ωραία, 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 ωραία. Και να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε το, στο τι θετικό έρχεται. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε με έναν κουπάτο έναν βασιλιά και δεν είναι τυχαίο που αυτοί οι δύο, θα να το δείτε, είναι οι ίδιες αποτυπώσεις. Έτσι. Δεν είναι... Δηλαδή επαναλαμβάνεται. Όταν επαναλαμβάνεται κάτι, σημαίνει ότι υπάρχει μια έντονη ενέργεια. Εδώ υπάρχει ένας άντρας, μια αρσενική ενέργεια, η οποία είναι κυρίως κουπάτος, έχει να κάνει με νερό. Ναι, αφορά τα ζώδια, αφορά τα ζώδια του νερού, είτε ζώδιο είτε να είναι εμ, ή μπορεί να είναι η ψυχοσύνθεσή του, ή μπορεί να έχει πολύ νερό στο, χάρτη, στο, νερό στο χάρτη του, στο αστρολογικό του χάρτη. Είναι ένα στήριγμα εδώ. Αυτό είναι ένα στήριγμα. Ξεκινάμε με αγάπη, δηλαδή. Ξεκινάμε με φροντίδα. Ξεκινάμε με κάποιον άνθρωπο, ο οποίο είναι εκεί για εσά. Ο οποίο αυτό το οποίο σα λέει και βλέπετε μαζί το μέλλον κιόλα είναι το 5 Πεντάκτηνο, είναι τα οικονομικά. Ναι, και οι δυσκολίε που υπάρχουν στο οικονομικό περιβάλλον, στον περίγυρο, ε, στι δυσκολίε που υπάρχουν γενικότερα στη, στη, στη ζωή μα που ζούμε, έτσι που περνάμε. Αυτό το οποίο έρχεται και λέει μετά, γιατί αυτό εδώ πέρα διηγείται μια ιστορία και σου λέει δε να σα το πω έτσι, δε. Λέει λοιπόν αυτό δε γιατί έχει και με πολύ. Επειδή είναι κούπα, επειδή είναι κουπάτο, έχει και πολύ μεγάλη διέστηση, έτσι. Να εμπιστευτεί τη διέστησή του. Ακόμα και αν δεν τα πάτε πολύ καλά, αν υπάρχει τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σα, φίλο, ε, εραστής, εραστή, σύζυγο, ή ε, μπορεί να μην έχετε και πολύ καλέ σχέσει, είναι ένα μήνυμα, προσέξτε. Παίζει μεγάλο ρόλο εδώ σα έχει περάσει ένα μήνυμα. Ακούστε το, διότι είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι, οποιαδήποτε, όλοι οι άνθρωποι, από οποιοδήποτε σημείο και αν είναι, αν είναι σύζυγοι, αν μα αγαπάνε, αν είναι ερωτευμένοι μαζί μα, αν θέλουν να μα χωρίσουν, αν, 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 αν μα περνάνε κάποια στιγμή στη ζωή μα κάποια μηνύματα. Ακούστε τα, διότι φέρνουν από πάνω. Σαν θεϊκή έμπνευση, ένα μήνυμα. Σου λέει ναι, πιέζεσαι στα οικονομικά, όμω με το πεντάρι εδώ σημαίνει πρέπει να κάνει αλλαγέ. Για να φέρει θετικέ αλλαγέ στο οικονομικό κομμάτι και να έχει σταθερότητα, ε, γιατί έχει τη δυνατότητα να φέρει τι αλλαγέ. Εδώ πέρα έχουμε Αφροδίτη και, και Ταύρος. Ταύρο. Εντάξει, το ζώδιο του Ταύρου είναι εδώ. Και αφορά όσοι από εσά έχετε και εσεί έχετε ζώδιο Ταύρου ή οροσκόπο ή, ή επηρεάζεστε. Η οροσκοπο η επηρεαζεστε δείτε το, παίζει μεγάλο ρόλο εδώ. Λοιπόν, είναι ότι ναι, πρέπει να φέρει να ελκύσει μέσα από τι σχέσει θετικέ αλλαγέ στη ζωή σου στο οικονομικό κομμάτι και να έχει μια σταθερότητα. Πρόσεξε όμω, σου λέει, πρόσεξε όμω, διότι εδώ υπάρχουν και εχθροί. Υπάρχει μια αρνητική ενέργεια που σε τρέχει. Τοξότη, μπορεί να είναι κάποιοι τοξότε. Υπάρχει κλάμα, εχθροί, στεναχώρη, περνάτε στεναχώριε. Το 7 ένας αριθμός, είναι ένα πνευματικό αριθμό, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αριθμό. Τα 7 και στην κλασική ταρό είναι περίεργα. Λοιπόν, είναι μπαστούνι, αυτό είναι το 7 μπαστούνι, περίεργο, έχει τη φωτιά μέσα του, έχει όμω και την οξύτητα του ξύφου. Πληγώνουν, Πολλέ φορέ εδώ η τσακωμή, πάνω στον τσακωμό, πάνω στο θυμό και στην οργή, εξ, ε, ε, μπορεί να, να πούμε λόγια τα οποία μπορεί να πονέσουν. Πάνω στην οργή μα. Η οργή είναι καυτό θυμό, έτσι. Και πάνω σε αυτή τη διαδικασία, κάποιο άλλο άνθρωπο ή ε, στο ε, μίσο που μπορεί να έχει σε εμά, ή και στη ζήλια, έτσι. Ζήλια, κακό το ένα το άλλο. Λοιπόν, εδώ σα λέει αυτό ο άνθρωπο, προσέξτε το. Είναι ξεκάθαρο, προσέξτε το. Πρέπει να αποφύγετε την αρνητική ενέργεια. Το 7 σημαίνει και ευλογία. Το 7 κατά κάποιο τρόπο μπορεί να σημαίνει και η, και, η, και, η, και, η εκκλησία, έτσι, οι εκκλησίες. Οι κεφαλές, οι 7 κεφαλές των εκκλησιών, α το πούμε έτσι. δεν ξέρω αν το λέω σωστά, αν το θυμάμαι σωστά, πάντως ο αριθμός 7 επειδή είναι στη, στα, και στα κλασικά ταρό στα κλασικά χαρτιά και στην ταρό ένας ιδιαίτερος αριθμός με το 7, σημαίνει πρόσεξε υπάρχουν και ευλογίε. ή με μια ευλογία ή αν θέλετε με κάτι, ε, ε, ναι, ακόμα και με ένα ευχέλιο να το πω έτσι, να ξεπεράσετε πράγματα. Προσέξτε λοιπόν τους εχθρούς σας. Εδώ τώρα στο επόμενο επαναλαμβάνεται αυτό εδώ πέρα. Στη ζωή σα δηλαδή παίζει έντονο ρόλο. Μπορεί να είναι και ένα φίλο, έτσι, αν είστε άντρα, μπορεί να είναι και ένα φίλο. Μπορεί να είναι ένα πατέρα επίση, γιατί είναι βασιλιά και ο βασιλιά είναι και μια πατρική φιγούρα. Σταταρό είναι άνω, περίπου, άνω των 42 περίπου ετών. Λοιπόν, εδώ είναι ο Δία, κυρίω Δία ο πλανήτη ο, ο οποίο κυβερνάει αυτή την κάρτα, να το πω έτσι. Ο αριθμό 13, αν σα κάνει κάπου εσά, σα ενδιαφέρει. Λοιπόν, ένα όρημο άντρα, συχνά έχει ανοιχτά χρώματα, μπλε ίσω μάτια. Παρ' όλα αυτά, όμω φέρνει σοφία και είναι και ένα πολύ καλό φίλο. Σε άλλε περιπτώσει, επειδή σα το είπα στην αρχή, μπορεί να γίνει αδιάκριτο. Οκ, okay, Εντάξει, το ξεπερνάτε όμω. Λοιπόν, μπορεί να είναι αδιάκριτο, μπορεί να μπαίνει στα πράγματά σα, να, να, να ασχολείται, να, 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 να τρυπώνει, να κάνει, να σα λέει και γιατί αυτό, και γιατί εκείνο, και γιατί εκείνο. Οκ, okay, εντάξει, πρέπει να βάλει το όριό σα. Πάρτε το μήνυμα. Το επόμενο είναι ένα τοξότη εδώ. Εννέα κούπα από τι καλέ κάρτε. Αυτή η κάρτα, ναι, έχει και νερό πάλι μέσα, αλλά κυρίω κυβερνάται από αυτή η κάρτα από τον τοξότη. Έτσι, λοιπόν. Στο υποσυνείδητό σα μιλάει αυτή η κάρτα και σα μιλάει για τη χαρά και την αρμονία. Επειδή και το θέμα που κάνουμε έχει να κάνει με τη χαρά και την αρμονία, σα μιλάει λοιπόν για απολαύσει, οικονομική άνοδο, υπόσχεση, αλλά φτάνετε μετά από αρκετό κόπο. Δείτε, δηλαδή είναι μια ιστορία εδώ. Ένα βήμα, δύο βήματα, τρία βήματα, τέσσερα βήματα, πέντε βήματα. Δηλαδή να το πούμε έτσι μέσα στο επόμενο διάστημα και όλο το 22, φτάνετε σε αυτή την πολύ χαρούμενη κάρτα μετά από Πράγματα τα οποία πρέπει εσεί να δείτε για τη ζωή σα που πρέπει να αλλάξετε, εδώ λοιπόν ο Στράδαμος έχει να μα πει για το Ιουτσέλι, τα οποία είναι τα πουλιά δηλαδή, α, αυτά τα οποία ε, έχουν να μα δώσουν το ρυθμό στη ζωή. Προσέξτε, έχουν να μα μιλήσουν για την επικοινωνία. Εντάξει, έχουν επίση να μα μιλήσουν για την δύναμη και για το πώ προχωράμε στη ζωή μα με. με να το πούμε έτσι με, με πέταγμα, με ζωηράδα, με επικοινωνία, πώς, πώς τι τη βίζουν τα πουλιά και είναι χαρούμενα και τρέχουν και πετάνε και, και, και ε, ε, πολλές φορές, εντάξει, σε άλλους είναι, μπορεί να είναι ενοχλητικό ή όχι, εδώ σημαίνει κυρίω επικοινωνώ αποτελεσματικά, επικοινωνώ με του ανθρώπου, επικοινωνώ τι ανάγκε μου και είναι μια χαρούμενη κάρτα. Και η επικοινωνία, όταν γίνεται με θετικό τρόπο, τότε έρχεται εδώ πέρα. Μπορεί να το δούμε και σαν μια οικογένεια, μπορεί να το δω σαν μια ένωση, μπορεί να δω σαν μια ένωση ψυχών. Παλιά στην αρχαία Ελλάδα είπε τα λούδες αλλά και τα πουλιά σε κάποιε περιπτώσει ήταν και μηνύματα, αν θέλετε, από ψυχέ. Οκ, okay, αυτό είναι πολύ καλό γενικότερα. Ο νοσοράδα δηλαδή μα απαντάει πολύ καλά όσον αφορά για τη συνέχεια μέσα από ανθρώπου. Το μήνυμα είναι: Αλλάζω τη ζωή μου μέσα από ανθρώπου εφόσον επικοινωνήσω τι ανάγκε μου. Και το επόμενο είναι λοιπόν, τελειώνει, δηλαδή το πρώτο deck, είναι με αυτόν εδώ πέρα. Είναι ένα μια νεαρή ηλικία. Μπορεί να είναι κάποιο παιδί. Μπορεί να είναι κάποιο παιδί σα. Η ή, ή συνήθω οι ριγάδε, να το πω έτσι, οι, οι, οι βαλέδε μάλλον, οι, οι βαλέδε, συγγνώμη. Είναι μικρή ηλικία, φέρουνε κάποια μηνύματα που σημαίνει ανανέωση, σημαίνει επίση ε, μου έρχεται διαστητικά να το πω ότι το ξελογιάζομαι. Αφινόμαστε να μα ξελογιάσει. Παραδοσιακά μπορεί να βρεθεί ναι με ένα όριμο άντρα, αλλά να μα ξελογιάσει ερωτικά με έναν δικό του τρόπο, έτσι. Ε, Δημοφιλή, είναι ένα παιδί, ονειροπόλο. Μπορεί να χρειαστεί να ονειροπολίσουμε αυτή την περίοδο και να δούμε του στόχου μα. Αλλά προσοχή όμω, όχι στην αφέλεια, δηλαδή να μην είμαστε κι εμεί αφελεί. Μπορεί να είναι κάποιο μήνυμα ή κάποιο υπαρκτό πρόσωπο. Με τον αριθμό 11, εδώ. Λοιπόν, ε, εδώ πέρα έχουμε τον αριθμό. Όχι, ε, oh, τώρα αυτό βγαίνει εδώ. 10, 20, 25, το 28. Βγαίνει εδώ πέρα. Αν κάτι σας κάνει καλά. Ε, κλικ. Λοιπόν, έχουμε τα νούμερα. 5, 7, 13, 9, το 28 και το 11. Δείτε εσείς αριθμολογικά, δείτε πώς μπορεί να ταιριάζει με κάποιο τρόπο κάτι στη ζωή σας ή κάποιο μήνυμα. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο deck το οποίο αναλύσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε, να ευχαριστηθήκατε. Λοιπόν, κάντε λοιπόν και την εγγραφή σας αν είσαι καινούριο και να προχωρήσουμε τώρα να πάρουμε, να πάμε στο δεύτερο deck. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Ας τα βάλω στη θέση τους λοιπόν. Εγώ εδώ να υπάρχει μια τάξη. Μια έτσι ωραία αυτή. Και προχωράμε δεύτερο deck. Τεκ... Εγώ έχω επιλέξει το τέταρτο όπως είπα. Και ξεκινάμε. Η πρώτη μας ιστορία. Λοιπόν, πολύ καλό ξεκινάμε με έναν άσο κούπα. Αυτό είναι πολύ καλό. Νέα ξεκινήματα επιτέλους να κάνω αυτά τα οποία μου αρέσουν. Εδώ μας έχουν βγει, έχει βγει το αστέρι, είναι πολύ, ναι, είναι η πηξίδα σας. Και ναι, βέβαια, κάποια πράγματα πρέπει στη ζωή σα να τα αφήσετε πίσω, ακόμα και αν είναι οδυνηρό. Πέσανε δύο κάρτε εδώ πέρα. Η επόμενη κάρτα είναι ένα δέκα κούπα. Πολύ καλό, προστασία, τύχη, αλλαγέ, χαρά, θετικέ αλλαγέ αυτέ που ζητάτε. Μπορείτε να τι φέρετε. Η επόμενη κάρτα είναι προσοχή σε στεναχώριε και προσέχουμε πολύ, πολύ την υγεία μα. Α, το άλλο είναι, το άλλο είναι ο, 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 ο πελαργός εντάξει, ο οποίο φέρνει νέα ή και γέννηση νέων πραγμάτων ή και οικογένεια ή την έναρξη οικογένεια ή προσέχω την οικογένεια ή η οικογένεια με αγαπάει και ολοκληρώνουμε με έναν, ε, με έναν βασιλιά λοιπόν εδώ με έναν ρίγα κουπάτο, ωραία, το οποίο είναι πολύ καλό. Πάμε να δούμε λίγο την ιστορία μας. Ανοίγει λοιπόν το deck, ανοίγει το χαρτί, ανοίγει το άνοιγμα γιατί εδώ, έτσι όπως το έχουμε φτιάξει, είναι το πρώτο χαρτί ανοίγει την υπόλοιπη ιστορία μας, έτσι. Και έχουμε ένα νάσο κούπα. Είναι από τα πολύ τυχερά χαρτιά, είναι πολύ δυνατό. Διέσθηση, δύναμη, θεϊκή προστασία, έμπνευση, εμ, εμ, δημιουργικότητα, καλλιτεχνικά πράγματα. Κάνω πράγματα στη ζωή μου, επιτέλους. Πρέπει, δηλαδή, το μήνυμα θα μπορούσαμε να πούμε και ένα μήνυμα, αν τραβάγαμε και μία κάρτα, το μήνυμα είναι... Ξεκίνα να κάνει τα πράγματα τα οποία που σου αρέσουν. Όσο και αν είναι δύσκολα. Θα σε βοηθήσει και ο Θεό, θα έχει έμπνευση, αλλά και σήμερα η ενέργειά σου όταν κάνει αυτό που αγαπά είναι σαν να ανοίγονται δρόμοι. Εντάξει. Και επιμόνιοι βέβαια εδώ γιατί το νερό σημαίνει ροή, σημαίνει επιμένω. Το νερό, ό,τι και να είναι, θα έχει τη ροή του, θα περάσει μέσα από εμπόδια, μέσα από βραχάκια, μέσα από αυτό, θα πάρει τη ροή του. Κάπου θα καταλήξει όμω. Εντάξει. Μπείτε σε αυτή τη ροή. Άλλε φορέ το νερό μπορεί να είναι ποταμό ορμητικό, καταράκτη, άλλε φορέ μπορεί να ένα νεράκι. Εξαρτάται. Επειδή είναι νερό όμω εδώ και μα ανοίγει και είναι και ο άσο κούπα, σημαίνει προχώρα, κάνε αυτό που αγαπά, έχει προστασία, δε που θα σε οδηγήσει όλο αυτό το κομμάτι. Και πού σε οδηγεί, σε οδηγεί στο αστέρι, το πρώτο αυτό εδώ. Το αστέρι είναι μια από τι πολύ τυχερέ κάρτε. Εδώ σημαίνει υδροχό, έχουμε τον υδροχό από πίσω σαν αποτύπωση. Α, εδώ είναι ζώδια, έχουμε τον αριθμό 1, ζώδια νερού και εδώ έχουμε τον υδροχό. Όπω εσεί θα κάνετε του συνδυασμού σα να δείτε κιόλα για καλύτερο. Όμω το μήνυμα ποιο είναι εδώ. Έχω κατεύθυνση. Εδώ από πάνω από το κεφάλι τη, αυτή η όμορφη αποτύπωση σημαίνει έχω κατεύθυνση. Έχω προστασία και εδώ. Κρύβεται και αριθμό 7. Ε, ναι, με αγαπάει ο Θεό, αν γερωτάστε. Αν παρόλε τι δυσκολίε, γιατί πολλέ φορέ περνάμε δυσκολίε και λέμε με εγκατέλειψε ο Θεό, δεν είναι έτσι. Ε, ίσα ίσα ε, υπάρχουν εκεί για να μα βοηθήσουν, διότι έτσι είναι η ζωή. Ο καθένα περνάει τι δικέ του τα δικά του εμπόδια και τι δικέ του δυσκολίε. Το αστέρι είναι εκεί όμω για να σα δώσει πάλι ροή, κοιτάξτε πάλι ροή, έμπνευση, πηξίδα, κατεύθυνση και να σα πει όμω και ένα άλλο μήνυμα: Ότι ξέρει κάτι. Πολλέ φορέ στη ζωή, όταν θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και τι πολύ δυσ... δύσκολε καταστάσει, τι ξαφνικέ καταστάσει. Εδώ είναι ο πύργο, είναι ο Άρη από πίσω, είναι, είναι αυτό είναι ο κεραυνό του Άρη που λέγεται. Ο οποίο έρχεται και καταστρέφει τα πάντα. Ή καταστρέφει μια εικόνα, μια κατάσταση, μια σχέση, ε, μια εργασία. Κάτι, κάτι, κάτι έρχεται και το αλλάζει εντελώ. Την απόψη μα, αυτά που πιστεύαμε. Μ. Δεν είναι για κακό. Έρχεται εδώ ο Άρης έρχεται να καταστρέψει το σαφρό, το σάπιο. Ε, Πολλέ φορέ και κάτι το οποίο δεν λειτουργεί πλέον έχετε τόσες ευλογίες, έχετε τόση δύναμη εδώ, έχετε τόσες όμορφες καταστάσεις, ας το πούμε, οι οποίες σας βοηθάνε, έχετε βοήθεια, ξεκινάτε με βοήθειες για να το αντιμετωπίσετε αυτό. Αυτό είναι μια κεντρική κάρτα. Έρχεται για να σας βοηθήσει, εντάξει. Είναι ο αριθμό 16, αν κάπου σας κάνει ε, λίγο... Α, και επειδή έχω έχουμε... εδώ, να σας πω τι μου έρχεται φλασιά, διαισθητικά. Εδώ έχουμε τον αριθμό 17, εδώ έχουμε τον αριθμό 16. Για κάποιους μπορεί να θεωρείται μια πιστοδρόμηση. Εσεί, επειδή είναι το 17 και το 16, δεν είναι έτσι, 16-17 σαν εξέλιξη, είναι ανάποδα. Εγώ θεωρώ διαστητικά το λέω αυτό ότι είναι μια εξέλιξη πραγμάτων, η οποία νομίζετε ότι σα πάει πίσω. Νομίζω ότι σα πάει πίσω στη ζωή σα. Έγινε αυτό, θα γίνει αυτό. Όχι, 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 δεν είναι έτσι. Οι καταστάσει, οι δύσκολε που μπορεί να έρθουν να αντιμετωπίσετε ή οι προκλήσει, είναι να σα πάει μπροστά. Να ανοίξετε τα μάτια σα, να δείτε τι συμβαίνει, να ψυχολογήσετε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια σχέση στην οποία εσεί θέλετε να επενδύσετε. Ο άλλο μπορεί να μην θέλει να επενδύσει και μπορεί ξαφνικά μια μέρα να σα πει να το δείτε, λέω, με μια άλλη. ή να το δείτε με, 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 με τη, την, κοπέλα σα, με αυτό που ενδιαφέρει, με κάποιον άλλον. Mm. Λέω τώρα έτσι. ή να σα το πει κατά μου μουτρα, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να είμαι μαζί σου, ξέρει κάτι αυτά, σαν φίλοι. Mm -hmm. Για εσά να είμαι μια κατα... κατραπακιά. Είναι να ένα διαζύγιο, ένα χωρισμό. Λέω και πάλι «δε, δεν είναι εύκολο. Σίγουρα είναι δύσκολε καταστάσει και ο καθένα το περνάει με δυσκολία. Ο καθένα περνάει τη του, το μαράζει του με δυσκολία σα ανοίγει όμω τα μάτια, σα ανοίγει στην αλήθεια, πρέπει να τη δείτε και να προχωρήσετε. Και πού σα πάει, σα πάει, σα αγκαλιάζει. Αυτή η κάρτα που είναι το 10 κούπα. Ναι, υπάρχουν και καταστάσει, κυρίω γιατί εδώ είναι καταστάσει, είναι κάρτα καταστάσεων. Υπάρχει και ένα δία εκεί αστρολογικά. Δείτε που έχετε το δία σα που σα προστατεύει. Και είναι ο και αριθμό 10. Αν κάποιο σα κάνει κάτι αυτό. Έχετε και προστασία. Έχετε και τύχη. Και βεβαίω και ναι, και μπορεί να έχετε και χαρά. Και δώρα να έρθουν. Και θετικέ αλλαγέ μπορούν να έρθουν. Αν μπείτε σε αυτό το κανάλι, δηλαδή να, το πω έτσι. Ναι, να μπείτε φυσικά στο κανάλι για να βλέπετε τα βίντεο μου, εννοείται πέρα από αυτό. Αλλά αν μπείτε στο κανάλι τη ροή που λέγαμε, γιατί και εδώ έχει κούπα. Κούπα, νερό, κούπα, είναι κάτι το οποίο σα προχωράει μπροστά. Οπότε έχετε προστασία και τύχη, σας έρχεται Ξεπερνάω τα εμπόδια και έρχεται. Έτσι γίνεται συνήθω. Δεν ξέρω αν σα έχει τύχει. Εμένα μου έχει τύχει πολλέ φορέ και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και με άλλου ανθρώπου, όπου του έρχονται όλα όλα μαζεμένα. Όταν όμω μαζέψουν την ενέργειά του, το αντιμετωπίσουν σαν παλικάρια, στο πούμε με δύναμη, οκ, okay, θα το περάσω, θα τον περάσω τον κάδο, θα το, την περάσω αυτή τη δυσκολία, την τρικυμία, μετά όταν ηρεμούν τα πράγματα, αρχίζουν κάπου κάποια πράγματα. Δεν λέω ότι όλα γίνονται θετικά, α πούμε, ξαφνικά, αλλά κάποια πράγματα αρχίζουν και μπαίνουν στη θέση του. Ε, αυτό σας το διαβεβαιώ ότι προσωπικά σε μένα έχει γίνει και με τα ρόπου χωρίξει και τα λοιπά, σε κάποιες δικές μου έτσι, προσωπικές το πούμε, υποθέσεις και πράγματα γιατί όλοι περνάμε δυσκολίες έτσι λοιπόν οπότε ε, σαν να έρχονται και να μπαίνουν στη θέση τους δεν ξέρω α, αυτό για μένα αντιαισθητικά έρχεται να μου πει ότι συμβαίνει και είναι το 10 που σημαίνει και το 1 σημαίνει ναι ξεκινάω και από την αρχή πάλι τι έχουμε τώρα εδώ πέρα εδώ έχουμε έναν κρυό λοιπόν κυρίω. Προσοχή στην υγεία σας. Εντάξει, και μετά από, γιατί και αυτή το 10 σημαίνει και κάρτα υγεία. Γενικά οι κούπε σημαίνουν υγεία, φαρμακευτική αγωγή κτλ. Εδώ προσέχω την υγεία. Ναι, θα μπορούσα να πω την και οι αρρώστιε και 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 και. Και επειδή το 5 είναι ένα περίεργο αριθμό που σημαίνει αλλαγέ, όχι σταθερότητα, δυσκολίε, πάρτε το, μη στεναχωριέστε. Εδώ μπορεί να σημαίνει και φασαρίε, σημαίνει και τσακωμοί, σημαίνει μπορεί να είναι και οι παρενέργειε αυτή τη κάρτα που έχει έρθει. Ε, δεν είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να σας ρίξει κάτω, εντάξει. Είναι μπαστούνι κυρίως εδώ, ζώδιο κρυός, δείτε το εσείς βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς ή και οροσκόπη, αν κάτι σας επηρεάζει, είτε σε εσά σε προσωπικό επίπεδο, ή αν είναι κάποιοι γνωστοί, ίσως κάποιοι σας δημιουργούν μια αναστάτωση και μια ανασφάλεια. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο χρειάζεται να στεναχωριέστε διότι αυτή η κάρτα, αυτή εδώ πέρα η κάρτα, όπως και αυτή, όπως, όπως και αυτή η κάρτα, θα σας πω ένα άλλο διαστητικό. Ο πύργος είναι ανάμεσα σε δύο κάρτες καλές. Τα κοιτάμε αυτά στα τώρα. Θετική κάρτα, θετική κάρτα, άρα η δύναμή του μειώνεται. Όπω και ο, αυτή η κάρτα τη στένα, και τη υγεία που είπαμε, προσέξτε λίγο την υγεία σα, είναι ανάμεσα στη, στην κούπα, στο 10 κούπα που είναι θετική κάρτα, και σε αυτό εδώ πέρα που είναι ο πελαργό, ο οποίο έχει να κάνει με θέματα οικογένεια, έχει να κάνει με ωραία μηνύματα, έχει να κάνει βρε το σημείο σου, βρε την αναφορά σου, στο σπίτι σου, εκεί που αισθάνεσαι σπίτι σου. Καλά, υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται, σου φέρνουν χαρούμενα νέα, είναι αυτοί οι οποίοι με τη θετική του ενέργεια αγκαλιάζουν με την αγάπη του και, και 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 και. και. πολλά πράγματα, έτσι. Είναι καλό. Είναι, είναι από τις καλές κάρτες. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Εδώ μπορείς να μείνει και απομόνωση. Δηλαδή, μπορεί να αρρωστήσετε, μπορεί να κολλήσετε αυτόν τον, τον COVID, δεν ξέρω τι, εν πάση περιπτώσει, και να χρειαστεί να μείνετε στο σπίτι σα. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει ντε και καλά. Προσέξτε. Σημαίνει όμω ότι χρειάζεται να δώσω μια προσοχή και να έχω τα μέτρα προφύλαξη ο καθένα με το δικό του τρόπο, δικό τη τρόπο, όπω μπορεί. Εντάξει για να μπορέσει να το ξεπεράσει. Μπορεί, μπορεί, να είναι και μια γρήπη έτσι, μπορεί να είναι και κάτι απλό. Είναι και περίοδο περίεργη, αλλά επειδή βλέπουμε τι συμβαίνει, εδώ χρειάζεται μια προσοχή. Και βέβαια προσοχή ότι γενικά την υγεία μου. Κάνω check-up, πηγαίνω στον γιατρό, δεν αμελώ την υγεία μου, αγαπάω τον εαυτό μου, προχωράω, βλέπω και, και 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 και. Εντάξει. Και πάμε λοιπόν και στο άλλο, το οποίο κλείνει και εδώ πολύ καλά. Με, ένα, με έναν, βασιλιά, έναν ρίγα κουπάτο. Αυτό μπορεί να είναι ένα πατέρα ή μπορεί να όριμο άντρα, ε, ο οποίο είναι στη ζωή σα. Και πάλι λέω, Εάν μπορεί εδώ να είναι πολλά, ανοίξτε το μυαλό σα, τη διέστησή σα. Μπορεί να είναι ένα νέο πατέρα, μπορεί όμω να είναι ένα προϊστάμενο, μπορεί να είναι ένα φίλο, μπορεί να είναι ένας, μια σύντομη γνωριμία, ο οποίο απλά σα μεταφέρει ένα μήνυμα. Ή μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που σα βοηθάει για, 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 ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εντάξει. Γι' αυτό λέω τα μηνύματα είναι πολλά. Είναι, εδώ μιλάμε για ενέργειε, μιλάμε για μηνύματα. Είναι ένα μήνυμα το οποίο σα μεταφέρει. Κουπάτο, Δία, από πίσω φέρνει δώρα ο, 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 ο πλανήτη Δία. Αστρολογικά, δείτε και εσεί τον Δία που έχετε. Είναι όριμο, ανοιχτόχρωμο, μπορεί να είναι πατέρα, είναι ένας, μπορεί να είναι καλλιτέχνη, έχει σοφία, έχει διέστηση, πολύ μεγάλη διέστηση. Εδώ είναι η αποτύπωση του Ραμσί του Δίου στην Αιγετιακή Ταρό. Στην Αιγετιακή, α το πούμε, αποτύπωση. Ο αριθμό 13, δεν ξέρω αν κολλάει και αυτό κάπω σε εσά, αλλά είναι εκεί για εσά. Κλείνει με εσά. Δηλαδή, ανοίγουμε με νερό και κλείνουμε με νερό θέματα συναισθηματική φύσεω. Προσέξτε το συναισθηματικό σα κόσμο. Αυτό μπορεί να είναι εκεί για στήριγμα, να είναι εκείνη να σα βοηθήσει. Ε, μπορεί όμω να είναι και καθαρά ε, για θέματα. Ναι, και, και γενικά είναι εκεί για να σας βοηθήσει, να σας δώσει συμβουλές, να σας πει τη διαισθησή του. Μπορεί να είναι επίση, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος τον βλέπουμε για λίγο χρονικό διάστημα ή έρχεται λίγο στη ζωή μας μπαίνει, μας περνάει τα μήνυματα που θέλει να μας πει αν είμαστε παρόντες δηλαδή εκεί και πιάσουμε το μήνυμα, τότε αυτό μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει με τη συμβουλή του. Το μήνυμα λοιπόν είναι συμβουλή. Δηλαδή μην μένετε μόνο σε αυτό το, γιατί το πάμε λίγο διαστητικά και γενικά για να πιάσω όσο περισσότερο γίνεται όλο το εύρος από εσάς που με ακούτε, γιατί εδώ μπορεί να είναι και μία συμβουλή ή μια, ή μια, που, που, που να μας βοηθήσει με τη σοφία του και τις γνώσεις και τις διασυνδέσεις του έτσι. Μπορεί να ξέρει έναν άνθρωπο, μπορεί να ξέρει δύο ανθρώπου να σα βοηθήσει ε, να προχωρήσετε, να πάρετε καλύτερα διαζύγιο, να, έχετε, να γνωρίσετε κάτι καινούριο στη δουλειά σα, να φύγετε από εκεί που είστε και να πάτε κάπου αλλού ή ναι, να ξεπεράσετε ένα εμπόδιο υγεία. Μπορεί να είσαι γιατρό εδώ κιόλα, γιατί είναι και κουπάτο. Ή μπορεί να σα δώσει ένα φάρμακο, λέω τώρα, από το οποίο να λύσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Το ανοίγουμε έτσι, να, 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 να το αφήσουμε έτσι, γιατί είναι μήνυμα. Τι είπαμε πληροφορία και μήνυμα εδώ, φίλε και φίλοι. Αυτό ήταν λοιπόν και το δεύτερο deck το οποίο κάναμε, το, η δεύτερη επιλογή. Να τα μαζέψω εγώ τώρα λίγα εκεί και μετά να πάμε στην τρίτη μας επιλογή. Ωραία. Τι καινούριο λοιπόν και θετικό έρχεται από εδώ και πέρα ε, και η περίοδος από Νοεμβρίου ότι είναι και του Δεκεμβρίου και του 2022. Με τι ξεκινάμε, ξεκινάμε με ένα τέσσερα μπαστούνι. Χτίζω λοιπόν, φτιάχνω, χτίζω, ανοίγω, μπαίνω στη χαρά. Είναι το χαρτί της χαράς εδώ, το τέσσερα μπαστούνι και στα τάρο. Είναι η χαρά, είναι η ευτυχία. Mm. Χαρτί ευτυχίες λοιπόν. Η δεύτερη κάρτα η οποία βγαίνει είναι ένας υπότης μπαστούνι. Οκ, okay. πάλι μπαστούνι εδώ. Ο υπότης μπαστούνι είναι θετικός και αυτός, με ορμή, με δύναμη και πάθος. Η επόμενη κάρτα είναι η τέσσερα καρό. Σημαίνει χτίζω. Ωραία. Δύο τεσσάρια. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε δύο τεσσάρια εδώ. Έχουμε ένα συντονισμό. Α, μάλιστα. Εδώ έχω θέλει προσοχή. Θα σα το εξηγήσω. είναι, ένας... είναι ένα αλφα μπαστούνι το οποίο είναι ο πλούτονα από πίσω κρύβεται και φέρει στεναχώριες και κρυφά πράγματα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια. Λάλμπερο, που είναι το δέντρο δηλαδή, είναι η στην κλασική Λένορμα, να το ξέρετε. Είναι ένα καλό χαρτί, ρίζε, δύναμη, ε, ε, οικογένεια, καλή υγεία και θα το δούμε και τα λοιπά και πολύ 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 καλό. Κλείνουμε λοιπόν με χώρους εδώ πέρα όπως λέγεται είναι η κάρτα Τζόκερ στα, στα Αιγεπτιακά που είναι η κάρμα αμοιβέ, προστασία, ευλογία κάρτα θαυμάτων πίστεψέ με και είναι πίστε, το πίστεψε μάλλον δηλαδή και, ξε, και έχουμε λοιπόν ένα άνοιγμα και ένα κλείσιμο πολύ δυνατό κυρίως το κλείσιμο είναι πάρα πολύ ισχυρό, είναι πολύ δυνατό τι σημαίνει τώρα αυτό λοιπόν να αρχίσουμε λοιπόν με το ξεκίνημά μας, να ξεκίνησουμε με το 4 μπαστούνι, έτσι. Λοιπόν, τι σημαίνει το 4 μπαστούνι. Λοιπόν, ανοίγουμε με 4 μπαστούνι. Το 4 μπαστούνι είναι μια πύλη, μια διπλή πύλη. Να το, εδώ αν το δείτε σαν μια πύλη, το λέω διαστητικά και αυτό εδώ. Αλλά σημαίνει χτίζω και μπαίνω στη χαρά. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε πράγματα όμορφα, πράγματα να χτίσουμε. Αυτά τα μας δίνουν χάρα, μας δίνουν πάθος, μας δίνουν ευτυχία, μας δίνουν δυναμική, μας ανοίγουν πόρτες. Είναι και ένα κάλεσμα εδώ, είναι πάρτι κιόλα. Είναι τα πάρτι, ναι. Χορό, σκλαμπάκια, θα μου πείτε, μα εδώ θα βγαίνω σε... Όχι ακριβώς. Μπορεί να είναι επίση και οικογενειακέ συναισθιάσει. Μπορεί να είναι και δύο άνθρωποι του καλώ στο σπίτι και περνάμε όμορφα, συζητάμε. Ε, ή πηγαίνω εγώ στο σπίτι του, με καλούν, προσκαλούν και πηγαίνω. Εδώ όμω σημαίνει ενέργεια. Ανακάτεμα ενέργεια με άλλου ανθρώπου. Το λέω διαστητικά αυτό εδώ πέρα. Ο υπότη μπαστούν είναι ένα μάλλον άνθρωπο εδώ, που έχει, ε, εδώ έχει ζώδια φωτιά και εδώ ζώδια φωτιά. Ε, εδώ σημαίνει ορμάω στη ζωή. Για σας, του τρίτου deck σημαίνει ορμάω στη ζωή, ορμάω να κατακτήσω, ορμάω να πάρω αυτό το οποίο μου αξίζει και δικαιούμαι, ό,τι και να. Αλλά στη ζωή πρέπει με επιμονή να ορμήσω. Είναι καλή κάρτα, είναι θετική κάρτα. Και εδώ ζώδια φωτιά, είτε οροσκόπη σα, ή αν έχετε πολύ φωτιά στο χάρτη σα. Γιατί υπάρχουν, ε, αν μπείτε σε ένα απλό αστρολογικό ε, site, μπορείτε να να σα βγάλει τα στοιχεία σα. Γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Γιατί πολλέ φορέ βλέπουμε ανθρώπου οι οποίοι δεν ναι μπορεί να είναι και να έχει οροσκόπο και καρκίνο και λέμε Α, έχει πολύ νερό. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Διότι τα στοιχεία του στο χάρτη μπορεί να του βγάλει πολύ φωτιά. Άρα αφορά και τα στοιχεία εδώ πέρα με δύναμη, με ορμή προχωράω να κάνω να κατακτήσω τους στόχους μου επίσης μπορεί να σημαίνει και βοήθεια από κάποιον ε, άνθρωπο εδώ πέρα ε, κυρίως αρσενική ενέργεια φίλος μπορεί να είναι φίλος σας ε, κάποιος του περιβάλλοντός σας όπου σας δίνει και παράδειγμα εδώ έχουμε τον Άρη, το σύμβολο του Άρη όχι συγγνώμη δεν είναι το σύμβολο του Άρη είναι το σύμβολο του Ξώτη, συγγνώμη Λοιπόν, και του Άρη, εντάξει, θα έλεγα και του Άρη κυρίω, το οποίο κοιτάει και πάνω, α το πούμε, που είναι αρσενική ενέργεια δύναμη. Χρειάζεται, φαίνεται, πολλέ φορέ στη ζωή, όσοι επιλέξετε το τρίτο deck, να, να, πηγαίνετε με δύναμη στη ζωή, έτσι, να, να, παρόλε τι δυσκολίε, να ορμάτε με, 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 με απίστευτη δύναμη, διότι έτσι μπορούμε να αλλάξουμε, να μεταμορφώσουμε όταν λέμε αλχημία, δεν είναι μόνο να μετατρέψω την ύλη σε χρυσό. Αυτό ήταν και λίγο συμβολισμό που λέγανε. Γιατί και οι αλχημιστέ προ... ψάχνανε άλλα πράγματα. Είναι η αλχημία τη ψυχή. Εδώ σα λέει η ζωή, χρειάζεται και αλχημικέ καταστάσει. Για εσά του τρίτου ντεκ. για να γίνω ευτυχισμένο, πρέπει να κάνω κάποια πράγματα στη ζωή. Πρέπει να επιμείνω. Πρέπει να δω τι μου αρέσει. Πρέπει να ανοίξω πόρτε, να μπω, να δω, να, 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 να έχω το πάθο και η ενέργεια να με κατακλείζει. Εδώ επίσης έχουμε τώρα μια άλλη ανέργεια, έχουμε ένα άλλο τεσσάρι, εδώ ανήργει μια άλλη πληροφορία που είναι το 4 καρό. Το 4 καρό είναι η γη, είναι τα πεντάκτηνα όπως βλέπετε εδώ, που σημαίνει χτίζω, ελέγχω, έχει να κάνει με το χρήμα, σπουδές, Όμω έχει μια πολύ περίεργη υφή Να είναι η τάξη, ο νόμο. Μπορεί να είναι συμβόλαια. Μπορεί να είναι δικηγορίστικα πράγματα. Υπογραφέ συμβολέων. Είναι καλή κάρτα. Δεν είναι από τι άσχημε κάρτε. Σημαίνει επίση και μια μοναξία. Δηλαδή, κάνω μόνο μου κάποια πράγματα. Η μόνη μου κάποια πράγματα. Πολλέ φορέ που πρέπει να, να, να πάρω εγώ πρωτοβουλίε. Αλλά, αλλά προσέξτε. Σημαίνει. Δεν είναι κάτι κακό. Κάτι περίεργο μπορεί να συμβεί. Εγώ θα λέγα για του επόμενου τέσσερι μήνε. Κάτι περίεργο στη ζωή σα. Όχι κακό, δεν είναι απαραίτητα κακό, δεν είναι κακό έτσι. Κάτι περίεργο, κάτι το οποίο μπορεί να σα κάνει ρε παιδί μου, δεν το πίστευω ότι θα γινόταν ποτέ αυτό. Ή πώ έγινε αυτό τώρα. Ή ουψ, τι, τι έγινε τώρα αυτή τη στιγμή. σω είναι ε, αποτέλεσμα φωτιά φωτιά. Και λίγο η γη αισθάνεται λίγο περίεργα με τη φωτιά έτσι. Δεν τα πάνε πάρα, πάρα πολύ καλά. Σαν αστρολογική αποτύπωση το λέω, σαν στοιχείο. Αλλά κάτι περίεργο μπορεί να γίνει. Δεν λέω ότι είναι κακό. Εδώ όμω, που χρειάζεται μεγάλη προσοχή, σα το λέω γιατί είπαμε: Σκοπό είναι να έρθουν, να έρθουν ε, θετικά πράγματα. Ευτυχώ, αυτή η κάρτα είναι ανάμεσα σε δύο θετικέ κάρτε και μία αυτή εδώ πολύ καλή. Είναι οι στεναχώριε, ατυχία, κίνδυνο, ζήλες, Προσέξτε στη σε ένα πλούτονα εδώ ε, στεναχώριε από διάφορε καταστάσει, διάφορα πράγματα. Γιατί στη, στα κλασικά. Στι κλασικέ αποτυπώσει των καρτών, εδώ πέρα ο πλούτονα, ο άσο μπαστούνι, δεν είναι από τι θετικέ κάρτε. Είναι, είναι από τι δύσκολε κάρτε. Και ο πλούτονα, όντω, κρύβει πράγματα. ίσω υπάρχουν κάποια πράγματα, καταστάσει ή οι άνθρωποι οι που σα έχουν στεναχωρήσει. Δείτε το αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το ξεπεράσετε. Μπορείτε να το ξεπεράσετε και με σταθερότητα, διότι έχετε ήδη χτίσει τον εαυτό σα και την προστασία σα, αλλά και με οικογένεια και με ανθρώπου που είναι εκεί και σα στηρίζουν. Το λάλμπερο εδώ που σημαίνει είναι ότι ναι, μετά από μια ατυχία, με από μια δύσκολη κατάσταση, υπάρχουν και θετικά πράγματα. Υπάρχουν και αλλαγέ. Εδώ είναι το Vostre φόρτζε, να το πούμε έτσι, το οποίο είναι η δύναμη τη ζωή, η δύναμη του δέντρου, η δύναμη που επιβιώνει. Τα δέντρα επιβιώνουν, πάνω δέντρα που επιβιώνουν πολλά χρόνια. Υπάρχουν δέντρα τα οποία έχουν λένε, επιβιώσει και έχουν ζήσει και την επανάσταση του 1821, στο πούμε, τόσο παλιά. Αλλά είναι οι ρίζε, οι δυνατέ οι ρίζε σα, εκεί που εσεί στηρίζεστε στη ζωή, σε ποιου ανθρώπου απευθύνεστε, σε ποιε καταστάσει, ε, πώς πώ μπορείτε να, 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 ριζώσετε κάτω στη γη, να έχετε τη δύναμη, τίποτα να σα ξεκουνάει, σε οτιδήποτε δύσκολο και αν Γιατί ναι, είπαμε, στη ζωή έχουμε και προκλήσει. Δείτε επίση που έχετε τον Πλούτονα στον αστρολικό σα χάρτη και πώ σα επηρεάζει για το επόμενο διάστημα και αν υπάρχει κάτι το οποίο χρειάζεται να προσέξετε. Αυτό μπορείτε να το δείτε και με ένα απλό, σε ένα απλό site αστρολογία. Δεν, λέω, δεν προτείνω κάποιο συγκεκριμένο site. Μπείτε το να το δείτε εσεί. Γιατί αυτό κυρίω σε μένα μου βγαίνει εδώ πέρα. Αλλά έχετε αυτό το δέντρο το οποίο είναι ισχυρό, είναι δυνατό και έχουμε μια πανέμορφη κάρτα που ακολουθεί η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι ο αντίστοιχο τζόκερ, είναι από τι ηγετιακέ κάρτε, είναι συγκλονιστική, είναι κάρμα. Mm -hmm. Κάποιε καταστάσει που θα περάσετε είναι καρμικέ, φίλε και φίλοι. Σημαίνει ότι έπρεπε να γίνουν. Ακόμα και τα δυσάρεστα. Όμω έχετε αμοιβέ, προστασία, ευλογία. Είναι η κάρτα των θαυμάτων και σημαίνει πίστεψε. Πίστεψε στο, στο θαύμα. Πίστεψε στη θεϊκή ενέργεια. Πίστεψε στο θεϊκό σχέδιο. Πίστεψε ότι τα πράγματα στη ζωή μπορούν να αλλάξουν, μπορεί να τα αλλάξει. Το μήνυμα, αν το πήγαινα εγώ με μία κάρτα μόνο, σα έβγαινε αυτή η κάρτα, θα έλεγα, αν σα είχα απέναντί μου και κάναμε τώρα μια πρόβλεψη, ξέρει κάτι. Έχει ευλογίε, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στη ζωή σου. Τελείωσε. Ναι, μπορεί να τα αλλάξει. Με ποιο τρόπο, ξεκίνα να προσπαθεί. Θα πέσει 7 φορέ στη ζωή, θα σηκωθεί 8. Δείτε και στην καθημερινότητά μα ανθρώπου οι οποίοι μα εμπνέουν, που διαβάζουμε στα νέα, από εδώ και από εκεί, είτε διαβάζουμε, είτε βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι του έτυχαν δυσκολίε και σηκώθηκαν γυναίκε οι οποίε πέρασαν δύσκολε καταστάσει και σηκώθηκαν στα πόδια του και τώρα γίνονται λάβαρο, γίνονται σύμβολο δύναμη, γίνονται σύμβολο ψυχή, βοήθεια, υποστήριξη. Αυτή είναι η κάρτα εδώ πέρα. Είναι η κάρτα των Μετά από κάποιε δυσκολίε, υπάρχουν και θαύματα ή ακόμα και στη δυσκολία μέσα, στη στεναχώρια μέσα ή στον κίνδυνο που μπορεί να ελοχεύει να σημαίνει εδώ ότι ναι εγώ θα ξεπεράσω όλε μου τι δυσκολίε, διότι πιστεύω ότι τελικά θα τα καταφέρω. Η πίστη δεν είναι μόνο πιστεύω στο Θεό, η πίστη πιστεύω και στον εαυτό μου. Πιστεύω στι δυνάμεις μου, πιστεύω, έχω την πίστη, επίσης επίση έχω πίστη όπου πιστεύει ο καθένα, σε βασίλειο, από όπου κρατιέται. Άλλο πιστεύει στη δύναμη τη αγάπη, άλλο πιστεύει στη δύναμη τη επιστήμη, άλλο πιστεύει στη δύναμη τη πίστη, άλλο πιστεύει στη δύναμη τη θρησκεία, άλλο πιστεύει στη δύναμη των Αγίων, στην πίστευση του Θεού, δηλαδή είναι τόσε και τόσε οι επιλογέ. Αυτό είναι το μήνυμα, αυτή είναι η πληροφορία που σα μεταφέρω. Άρα, όπω βλέπετε, δεν είναι ακριβώ πρόβλεψη, πρόβλεψη είναι περίπου βήματα και κυρίω μία, αν θέλετε, ψυχοαναλυτική εντό εισαγωγικών βεβαίω, γιατί δεν είμαι ψυχοαναλυτή προ Θεού. Ε, κατα, των καταστάσεων για το πως εσείς θα βοηθηθείτε και θα πάρετε αυτή την πληροφορία. Συγκλονιστικό θα έλεγα και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, οπότε ανοίγουμε πάρα πολύ καλά, κλείνουμε πολύ καλά. Έχουμε το 4, έχουμε έναν υπότι, πάλι το 4, έχουμε έναν άσο, έχουμε το 22 και επίσης έχουμε εδώ πέρα, ε, δεν έχουμε αριθμό, είναι κενό. Ούτε καν μηδέν, δεν υπάρχει αριθμός. Αυτά είναι τα νούμερα, αν κάπου σας κάνουν κλικ, εντάξει. Αυτό ήταν λοιπόν και το τρίτο deck. Και να πάμε λοιπόν να ετοιμαστούμε πολύ ωραία για το επόμενο deck μας. Το οποίο είναι το τέταρτο και είναι και αυτό το οποίο επέλεξα εγώ. Και ξεκινάμε λοιπόν όλα όλα με έναν ερημίτη. Εμπειρίες, γνώσεις, σοφία, δύναμη, γνωρίζω, έχω περάσει καταστάσεις, ξέρω που πάω, μεταφέρω το μήνυμα. Είναι ακριβώ αυτό που κάνω και εγώ κατά αυτή τη στιγμή σε εσά. Μεταφέρω τι πληροφορίε και κάποια μηνύματα έτσι. Ο καθένα πώ θα το εξυκλάβει, είναι δικό του θέμα. Το 9 επίση σημαίνει και ολοκλήρωση κάποιων κύκλων. Κάτι ολοκληρώνεται. Όχι με κακό τρόπο, με έναν ωραίο τρόπο, αλλά θέλει ψυχραιμία, ηρεμία και ε, υπομονή. Κάτι ολοκληρώνεται. Η επόμενη κάρτα, οχ, είναι το 8 σπαθί. Ναι, εδώ σημαίνει πολλέ, ίσω σημαίνει συγκρούσει, αλλαγέ. Ζώδιο διδήμων κυρίω, εδώ έχουμε και, και τον Ερμή. Προσοχή σε παρεξηγήσεις, προσοχή σε τσακωμούς, ε, ελκύεται καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι λίγο περίεργες. Οκ, okay, θα τα δούμε όμως αυτά. Όμως έχετε δίδυμες φλόγες εδώ, υπάρχει ένα μία, ένα δύο κούπα. Αυτό μπορεί να είναι ένα ζευγάρι, μπορεί να είναι μια φιλία. Το δύο κούπα σημαίνει αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες φιλία, κολλητή φίλη, καταστάσεις, άρα, άρα, άρα. Εδώ η, η δύναμη του 8 σπαθί αποδυναμώνεται, διότι έχετε φίλους και φίλες οι οποίοι σας προστατεύουν, σας αγαπάνε και θα σας βοηθήσουν. Προχωράμε όμως, θα δούμε και τα υπόλοιπα. Οπα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα 10 καρό. Κρύβεται από πίσω τα ζώδια της γης, είναι ζώδιο Ταύρος εδώ, κυρίως, και βρέπετε αυτή η κάρτα το ζώδιο του Ταύρου, Άνοδο λέει εδώ και ευκαιρίες Έλα, καλό, εντάξει. Και ωφέλη. Μ, για να το δω και αυτό για μένα, λοιπόν. Πολύ καλό. Που με ενδιαφέρει κυρίω. Ωραία, πολύ καλά. Συνεχίζουμε με μία από τι. Λα φορτούνα που λένε. Λοιπόν, είναι ο αριθμό 11. Είναι από τι κάρτε του, του Νοστράδα μου. Είναι Italian σύμπυλα. Ε, πολύ καλή κάρτα. Πολύ θετική κάρτα. Είναι ο τροχό τη τύχη. Είναι η ίδια η τύχη. Λέει εδώ, Ελα κάρτα, μιλιό ρε ντελτζιόκο, έσα, βι. Δύο λεπτά για να τα διαβάσω και καλά. Φορτούνα, νελα, βίτα κτλ. Σημαίνει η τύχη που έρχεται στη ζωή μα, αλλά και που εμεί είμαστε ανοιχτοί. Αλλά, αλλά και καταστάσει που μπορούμε να αλλάξουμε. Έτσι, αυτό είναι πολύ καλό. Και βεβαίω, όποτε έρχεται, ένα άλλο πολύ δυνατό χαρτί. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι η βασίλισσα, η ρίγισσα κούπα. Αφροδίτη κυρίω, δείτε που έχετε την Αφροδίτη σα. Είναι αγαπητή, είναι, είναι πολύ καλή, είναι μια φίλη ίσω, είναι η έκτη αίσθηση. Είναι πιστή, ρομαντική, σημαίνει προστασία, ομορφιά. Υπάρχει και ένα έντονο δράμα, αλλά ανοίγει μια πύλη για σα. Ωραία, για πάμε όμω να τα βάλουμε σε μια σειρά, να τα δούμε λίγο πώ ανοίγει. Λοιπόν, ανοίγουμε με, ένα, με έναν ερημίτη. Ο ερημίτη σημαίνει πολλέ φορέ στη ζωή μα ότι παλεύουμε μόνοι μα. Ότι χρειάζεται στη ζωή, συγγνώμη, στη ζωή μόνοι μας να περάσουμε από ό,τι καταστάσεις είναι να ολοκληρωθούν και να προχωρήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αντίζηλοι. Ναι και μπορεί να υπάρχουν και παρεξηγήσεις και κακή επικοινωνία και να σας ζηλεύουν. Εσείς το βλέπετε, τους ξέρετε, ξέρετε τι γίνεται. Εδώ κρύβονται και πίσω η κάρτα των διδήμων κυρίως αλλά και βέβαια τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα. Κάτι με τα ζώδια λίγο του αέρα ή οροσκόπου αέρα ή άνθρωποι που έχουν πολύ αέρα σαν στοιχείο στο, στο χάρτη τους κάπου λίγο σας αποσυντονίζουν λίγο, σας δημιουργούν μια κατάσταση περίεργη. Όμως, εδώ είναι και η επικοινωνία, πώς επικοινωνείτε εσείς. Άρα δείτε το αυτό. Δηλαδή, με τον σύντροφό σα, με τον προϊσταμένό σα, με τους ανθρώπους που έρχεται σε επαφή, πώς, το, πώς επικοινωνείτε την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας. Άλλοι μπορεί να σα παρεξηγήσουν, άλλοι μπορεί να σα δεχτούν, άλλοι μπορεί να σα πούνε τι είναι αυτά που μα λε, έτσι. Όπω και σε μένα στο κανάλι μου. Κάποιοι πάνε κάτω από το βίντεο και γράφουν, ου, ου, απλά δεν τα βλέπετε γιατί έχω βάλει ε, φίλτρα, α το πούμε και, και, τα λοιπά. Ή αν κάτι ξεφύγει, το, 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 το σβήνω αμέσω. Που έρχονται δηλαδή και ε, να το πω έτσι, ή στη ζωή μα γενικά, στην, έξω στην καθημερινότητά μα, οι οποίοι μα προσβάλλουν, μα αγνοούν. Μα λένε, έλα μου, τώρα ποιο είναι αυτό, έτσι. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Δεν μπορεί κάποιο να ρίξει την αξία μα. Εμένα διαισθητικά καθαρά το λέω εδώ: η αξία. Είναι η αξία μου, η αξία σα. Μην αφήσετε κανέναν να αμφισβητήσει και να δεχτείτε την αξία ό,τι ε, σα ε, ρίχνει. Να σα ρίξει την αξία σα. Να σα την πάρει δηλαδή. Να σα την κλέψει. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα όμω. Εδώ έχουμε φίλου και φίλε. Υπάρχουν άνθρωποι που σα αγαπάνε. Ναι, το διαβεβαιώ και εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με αγαπάνε και με στηρίζουν. Εδώ βέβαια είναι αδελές ψυχές, διδύμες φλόγες, δείτε το κι εσείς, σχέσεις, φιλίες. Πολύ καλή κάρτα, πολύ ε, όμορφη ενέργεια. Είναι θέματα ψυχής εδώ. Είναι εσάς πώς πάλετε η ψυχή σας. Και φυσικά εννοείται και για εσάς η ψυχή σας λοιπόν έχει και νερό μέσα. Ε, στοιχείο νερού και δεν θα γινόταν και διαφορετικά. Δηλαδή και όσοι άντρε ας πούμε λένε τάρο, ε, Καλά, δεν λέω ότι όλοι είναι άγιοι προ Θεού, αλλά ένα από τα στοιχεία τη ψυχή του είναι ότι υπάρχει και νερό μέσα στην ψυχή. Γιατί ε, ε, χρειάζεται να επικοινωνήσουν και να τα λένε μέσα από αγάπη, αλλά πέρα από αυτό είναι και κάρτα τη αγάπη. Εντάξει, σημαίνει μαλάκωμα, σημαίνει ευαισθησία, σημαίνει και ρομαντισμό, σημαίνει και, και αγαπάω. Ναι, α εγώ ένα πράγμα που μπορώ να σα πω είναι ότι ναι, αγαπάω τα ταρό, α το πούμε έτσι. Και φαίνεται εξάλλου και το έχετε πει κι εσείς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ε, μία από τις πολύ καλές κάρτες είναι το 10 καρό. Εδώ είναι χτίσιμο. Δηλαδή, εδώ έχουμε, πολύ, εδώ έχουμε θετικά, από εδώ και πέρα έχουμε πολύ θετικά πράγματα. Το 8 σπαθί χάνει την εννοιά του και τη δύναμή του, διότι με το 10 καρό σημαίνει χτίζω. Κάνω νέες αρχές ή ίσως χρειαστεί στη ζωή σας να κάνετε ξανά και ξανά κάποια ξεκινήματα. Μπορεί, κάθε, εδώ είναι ο αριθμό 10. Δείτε πώ σα επηρεάζει στην αριθμολογία. Εγώ έχω αριθμό 10 στην αριθμολογία μου και είναι στα κεντρικά μου σημεία και ξέρω ότι με επηρεάζει. Άρα, ακούτε τα σκυλάκια, μην δίνεται σημασία, προχωράμε. Έτσι, είναι. Είπα, φιλοξενώ ένα σκυλάκι εδώ και γίνεται χαμό. Λοιπόν, τώρα, ευημερία, άνοδο, ευκαιρίε, ιδίω καριέρα, θέματα καριέρα, όφελο. Πώ όμω με το να μην δίνουμε σημασία σε αυτό εδώ με τις γνώσεις και την εμπειρία ξέρεις πολύ καλά τι θα κάνεις πώς θα το ξεπεράσεις αυτό μέσα από σχέσεις και φιλίες με ανθρώπους οι οποίοι σε αγαπάνε και σε βοηθάνε θα το βρεις, θα το, χτί, θα το χτίσεις αυτό εδώ μπορείς να το χτίσεις ταύρος, εδώ είναι ταύρος, κυρίως ταύρος και τα υπόλοιπα ζώδια βέβαια της γης ε, οι οροσκόποι της γης οι οποίοι σε οδηγούν ξανά γιατί το δέκανε είναι και μια πύλη εδώ στη Λα Φορτούνα στη θεά της τύχης. Έχεις τύχη, έχεις προστασία, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ή πήγαινε βρέστημα, πραγματικά. Δηλαδή, αν πάνω χάρη λέτε δεν έχω τύχη, δεν έχω αυτό, είμαι άτυχος, ε, ναι, τι, τι πιστεύετε θα ελκύσετε. Αυτό το πράγμα, θα έλξετε συγγνώμη. Αν όμω προ... ε, μπείτε, ε, ρε παιδί μου, οκ, okay, εντάξει, πάνω το δω. Πώ θα το γυρίσω, τι θα κάνω, ποιε είναι οι επόμενε κινήσει που χρειάζεται να κινήσω εγώ τον τροχό. Γιατί αυτή είναι η έννοια, κοινό εγώ τον τροχό τη τύχη, τότε έρχεται και σε συναντά. Στην και Χειρακίνη. Το είχα πει και στην αρχή του βίντεο. Και το επόμενο το συγκλονιστικό είναι αυτή εδώ πέρα η Ρήγησα. Δυνατή, όμορφη, Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι ιδιαίτερη, είναι αγαπητή, έχει εκτίστηση. Υπάρχουν λοιπόν κυρίως γυναίκες οι οποίοι με την έκτη αίσθηση σας βοηθάνε και εσάς. Δεν σημαίνει ότι εγώ πάνω σε μένα προσωπικά ότι ναι, ναι, οκ okay, ναι, ε, ξέρω ότι έχω ισχυρή διέστηση. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και άλλες γυναίκες και, ή άλλοι, και άλλοι άνθρωποι στον περίγυρό σας και στο δικό μου τον περίγυρο να το πω έτσι, όπου σε βοηθάνε με την έκτη αίσθησή τους. Εντάξει, εδώ σημαίνει και έρωτα, σημαίνει και προστασία, σημαίνει και γνωριμίε, σημαίνει και ομορφιά γενικότερα. Υπάρχει και ένα δράμα, υπάρχει και ένα μελόδραμα γενικότερα, αν κυρίω έχουν να κάνουν ερωτικέ επαφέ, αριθμό 12. Αλλά αυτό που λέει όμω είναι δύναμη. Αυτή εδώ πέρα η κάρτα, προσέξτε, μιλάμε και συμβολικά έτσι. Γιατί μπορεί κάποιο να πει: Μα εγώ δεν έχω τέτοια, τέτοια σχέση, δεν έχω κοπέλα. Όπα. Εντάξει, εδώ μπορεί να είναι και μια μάνα. Εδώ μπορεί να είναι και μια προϊσταμένη. Εδώ μπορεί να είναι μια φίλη ή μπορεί να είναι και συμβολικά. Ότι κοίταξε να δει, αγαπητέ μου, οκ, okay, εντάξει, δε που έχει την Αφροδίτη αστρολογικά, να το δούμε και έτσι, και δε πώ μπορεί μέσα τη Αφροδίτη, που η Αφροδίτη έχει να κάνει και με θέματα καριέρα, η Αφροδίτη έχει να κάνει και με θέματα σχέσεων και τι λυκεί η ψυχή μου, η εξωτερική μου, α το πούμε, προσωπικότητα σε θέματα ανθρώπων και πώ φτιάχνω σχέση με αυτού του ανθρώπου για να με βοηθήσουν. Και δεν το λέω ότι του εκμεταλλεύομαι, αλλά πώς μέσα από αυτή την σύμπλεξη των ανθρώπων, των ενέργειων, μπορούμε να βοηθηθούμε. Μπορεί να είναι μια γυναίκα, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι ένα συμβολισμός, αλλά σε ενικές γραμμές και το τέταρτο ντεκ έχει να κάνει με άνοιγμα που κοιτάει προς το μέλλον, αριθμός 12, μπορεί να είναι οι επόμενοι 12 ίσως μήνες, οι οποίοι όμως το 12 είναι και ένας ιδιαίτερος αριθμός, σας ανοίγει σε νέα όμορφα μονοπάτια. Αυτά φίλε και φίλοι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αν είσαι καινούριο και αν σου άρεσε αυτό το, το ρήξιμο, κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like σου, κάνε και τα comment σου, ε, χτύπα και το καμπανάκι στο όλες οι ειδοποίησεις και φίλε και φίλοι θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με ένα επόμενο ε, βιντεάκι. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.